όλα τα αθλήματα, είτε είναι μαχητικά, είτε extreme sports, είτε άλλα αθλήματα που έχουν σχέση με επαφή στο κεφάλι και στο σώμα, έχουν σίγουρα ένα βαθμό επικινδυνότητας. Από εκεί και πέρα όμως είναι ένα σημαντικό θέμα είναι το πόσο εμείς οι προπονητές, οι ομοσπονδίες και όλοι οι φορείς που είναι γύρω από αυτό το άθλημα μπορούν να το κάνουν όσο πιο safe γίνεται με προστατευτικούς εξοπλισμούς, με κατάλληλες διαιτησίες, με κατάλληλους γιατρούς συγκεκριμένους, εκπαιδευμένους για το κάθε άθλημα. Οπότε νομίζω ότι έτσι ελαχιστοποιείς πάρα πολύ έναν σοβαρό τραυματισμό. Ο προστατευτικός εξοπλισμός ελαχιστοποιεί πάρα πολύ. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, σαν προπονητής, πιστεύω ότι ένα 70 με 80% σε προστατεύουν πάρα πολύ. Και ειδικά η κάσκα, που είναι και το σημείο, που είναι το κεφάλι, το σημαντικότερο σημείο, σε προστατεύει όχι τόσο πολύ από τα χτυπήματα στο πρόσωπο, αλλά από τα αντικανονικά χτυπήματα που μπορεί να είναι όχι εσκεμμένα την ώρα του αγώνα. Δηλαδή, λίγο να σκύψει ένας αθλητής και να πάει να δώσει ένα σωστό χτύπημα ο αντίπαλος, μπορεί να το βρει στο πίσω μέρος του κεφαλιού, που και απαγορεύεται και είναι και πάρα πολύ επικίνδυνο. Οι προδιαγραφές, ναι, υπάρχουν σίγουρα, όπως και στα γάντια και στην κάσκα, είναι τα ΟΖ. Π.χ. στο γάντι η μονάδα μέτρηση είναι το ΟΖ. Τα ΟΖ είναι το πόσο πάχος έχει το γάντι, ναι, για να σε προστατεύει σε μια προπόνηση, σε έναν αγώνα. Γι' αυτό και στην προπόνηση χρησιμοποιούμε πάρα πολύ χοντρά γάντια, έτσι ώστε, επειδή στην προπόνηση δίνονται αρκετά χτυπήματα, είτε στο κεφάλι, είτε στο σώμα, είτε στο σάκο, για να προστατεύσουμε και τον εαυτό μας και τον συναθλητή μας, φοράμε μεγάλο γάντι, για να μην υπάρχει, να ελαχιστοποιούμε τελείως την πιθανότητα κάποιου σοβαρού τραυματισμού. Δηλαδή, είναι και αυτό μια επιστήμη, το τι εξοπλισμός θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Οι έρευνες έχουν δείξει ότι το kickboxing και η πυγμαχία είναι 7ο άθλημα σε επικινδυνότητα στην παγκόσμια κατάταξη. Μία ασφαλής προπόνηση. Αν ξεχωρίζεις ποιοι αθλητές είναι για αγώνες, ποιοι αθλητές είναι για το χόμπι τους, ποιοι αθλητές, αν τηρείς τα πρωτόκολλα της Οικίας Ομοσπονδίας, αν επισημαίνεις στους αθλητές τις ιατρικές εξετάσεις που πρέπει να κάνουν, και όλο αυτό το πακέτο, δηλαδή αν είσαι εσείς όμως με την Οικία Ομοσπονδία, που είναι αναγνωρισμένη ομοσπονδία, νομίζω ότι δεν θα υπάρχει κάποιος κίνδυνος σοβαρός για σοβαρό τραυματισμό. Ο τρόμος σε αυτό το άθλημα είναι πάρα πάρα πολύ λογικός, ειδικά για έναν γονιό, για έναν άνθρωπο που δεν έχει καμία σχέση με άθλημα επαφής. Δηλαδή, οι έξω το θεωρούν ότι τι κάνουν, τα παιδιά παίζουν ξύλο. Δεν είναι ξύλο, είναι ένα άθλημα στρατηγικής. Είναι ένα άθλημα που όσο πιο προπονημένος είσαι, τόσο ελαχιστοποιείς και εκεί τις πιθανότητες ενός τραυματισμού. Όλοι οι τραυματισμοί γίνονται σε μεγάλους γύρους, που ο αθλητής είναι κουρασμένος, που δεν έχει καλά την άμυνά του, που δεν νιώθει καλά, που μπορεί να ζαλίζεται από έλλειψη οξυγόνου. Παγκοσμίως λέτε αυτό. Μπερδεύουμε τους αθλητές με μηχανές. Ναι. Ναι, δεν είναι μηχανές οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι έχουν τις αδυναμίες τους, χρειάζονται την ξεκούρασή τους, χρειάζονται την αποκατάστασή τους, την επικοινωνία, την ψυχολογική υποστήριξη. Οπότε όλα αυτά είναι μέσα σε ένα παιχνίδι.